L'appétit de merveilleux, tel qu'il n'est pas impossible. Ο σουρεαλισμός είναι καθαρός ψυχικός αυτοματισμός με τον οποίο επιχειρεί κανείς να εκφράσει προφορικά ή γραπτά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την πραγματική λειτουργία της σκέψης απαλλαγμένη από κάθε λογικό, αισθητικό ή ηθικό μέλημα. Με αυτόν τον τρόπο όριζε τον υπερρεαλισμό ο ποιητής και συγγραφέας Αντρέ Μπρετόν στο πρώτο μανιφέστο που δημοσιεύτηκε το 1924, θεμελιώνοντας έτσι ένα καλλιτεχνικό και φιλοσοφικό ρεύμα με διεθνείς και διαχρονικές προεκτάσεις και επιρροές. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τους πρώτους πανηγυρισμούς των νικητών, οι χώρες που συμμετείχαν αντιμετώπιζαν τη θλιβερή πραγματικότητα της οικονομικής καταστροφής και των εκατομμυρίων ανέργων. Εάν ο πόλεμος φάνταζε λογικός για τις πολιτικές και στρατιωτικές εξουσίες, για τον πνευματικό κόσμο ήταν απόδειξη παραλογισμού. Ήδη το αντιπολεμικό πολιτιστικό κίνημα του Νταντά που προηγήθηκε είχε εκφράσει ανατρεπτικά την αντίθεσή του στο κοινωνικό κατεστημένο της εποχής. Ο Αντρέ Μπρετόν συσπήρωσε το 1920 στο Παρίσι σημαντικούς διανοούμενους και καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους ο Λουί Αραγκόν, ο Πολ Ελιουάρ, ο Αλμπέρτο Τζακομέτι, ο Ροζέ Βιτράκ, ο Μαξ Έρνστ, ο Φιλίπ Σουπό, ο Αντονέν Αρτό, καθώς και αρκετοί πρώην νταντάιστες. Υιοθέτησαν τον όρο «σουρεαλισμ» από το θεατρικό έργο του ποιητή Γκιγιώμα Πολινέρ με τίτλο «Τα στήθη του Τηρεσία» 1917. Εμπνεύστηκαν από τις απόψεις του Ζίγκμουντ Φρόιντ για την ανάλυση των ονείρων, όπως και από τις ιδέες του μαρξισμού. Η φράση «Να αλλάξουμε τη ζωή» του Αρθούρ Ραμπό και «Να αλλάξουμε τον κόσμο» του Καρλ Μάρξ έγιναν τα πρώτα του συνθήματα. Για τους υπερρεαλιστές, το δικαίωμα στο όνειρο, το ένστικτο και την εξέγερση ήταν αδιαπραγμάτευτο. Το υποσυνείδητο δημιουργεί τέχνη, πίστευαν οι υπερρεαλιστές, και για να το απελευθερώσουν, πειραματίζονταν με την αυτόματη και τη συλλογική γραφή. Το πρώτο γνήσια υπερρεαλιστικό έργο είναι τα μαγνητικά πεδία των Αντρέ Μπρετόν και Φιλίπ Σουπό, οι οποίοι έγραφαν. Το τιτάνιο χαμόγελο της γης ολόκληρης δεν μας αρκεί. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ερήμους. Χρειαζόμαστε εκείνες τις χωρίς όρια και περίχωρα πόλεις και εκείνες τις νεκρές θάλασσες. Θέλουμε να φτάσουμε πέρα από το νου. Οι υπερρεαλιστές έβγαζαν στο Παρίσι περιοδικά και δημοσίευαν άρθρα. Οι απόψεις τους δεν άργησαν να επηρεάσουν πολλούς σημαντικούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Ο ευρωπαϊκός υπερρεαλισμός βασίστηκε θεωρητικά πάνω στη φρεουδική θεωρία για τα όνειρα και βέβαια καταρχάς από τον μαρξισμό. Αργότερα όμως, όπως ξέρουμε, διασπαστήκαν αυτές οι ομάδες και έμεινε κυρίαρχο στοιχείο ο φροϊδισμός και το ερωτικό στοιχείο και οι μηχανισμοί των ονείρων. Με το δεύτερο μανιφέστο του υπερρεαλισμού, το 1930, κορυφώνονται οι διαφωνίες του Αντρέ Μπρετόν με πολλά ιδρυτικά στελέχη που μένουν εκτός του κινήματος. Η υπερρεαλιστική ζωγραφική και γλυπτική έχει τις ρίζες της στην μεταφυσική ζωγραφική που εμφανίστηκε το 1917 με κύριο εκπρόσωπο τον ζωγράφο Τζόρτζιο Ντεκίρικο, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Βόλο από Ιταλούς γονείς και είχε σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, της Φλωρεντίας και του Μονάχου. Το 1910 ζωγράφισε τα πρώτα έργα που εικόνιζαν ονειρικές, ενιγματικές πλατείες. Ο πρώτος χρονολογικά σουρεαλιστής ζωγράφος ήταν ο Γερμανός Μαξ Έρνστ. Ακολούθησε ο Γάλλος Αντρέ Μασόν. Ο Ισπανός Χουάν Μιρό, ζωγράφος, γλύπτης και κεραμίστας, ένας από τους πρωταγωνιστές της μοντέρνας τέχνης. Η ηγετική φυσιογνωμία ανάμεσα στους σουρεαλιστές καλλιτέχνες ήταν ο Βέλγος ζωγράφος Ρενέ Μαγκρίτ.
paranoia critical method, because is one spontaneous method of knowledge. Με τους υπερεαλιστές συντάχθηκε και ο εκκεντρικός Καταλανός καλλιτέχνης Σαλβατόρ Νταλί, που εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και έκανε την πρώτη του έκθεση το 1932 με την παρουσία του Αντρέ Μπρετόν. Αρκετοί υπερεαλιστές ζωγράφοι ασχολήθηκαν ταυτόχρονα και με τη γλυπτική. Για μια περίοδο, η γλυπτική του Ελβετού Αλμπέρτο Τζακομέτη είχε έντονα υπερεαλιστικά στοιχεία. Ο υπερεαλισμός στη μουσική συναντάται σε συγκεκριμένα έργα συνθετών που τολμούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό στυλ, εντάσσοντας στις συνθέσεις τους επιρροές πολλών διαφορετικών εποχών και ρευμάτων. Το στίγμα τους είναι οι αυτοσχεδιασμοί. Ο Ερίκ Σατί, με προτροπή του συγγραφέα Ζων Κοκτό, στράφηκε στη σύνθεση έργων που αντιπροσώπευαν την καλλιτεχνική συνείδηση των υπερεαλιστών και συνόδευαν θεατρικές παραστάσεις του ίδιου ρεύματος, όπως η περίφημη Παράτη. Στο θέατρο η επιρροή ήταν πολύ μικρή, όπως ήταν και στην ευρωπαϊκή παράδοση, διότι λίγα θεατρικά έργα υπερεαλιστικά υπάρχουν στην Ευρώπη. Πρόγονος θεωρείται βέβαια ο Ζαρί του Ιβί και βέβαια τα παιδιά στην εξουσία του Βιτράκ. Από εκεί και πέρα είναι λίγα τα έργα και στην Ευρώπη τα θεατρικά, διότι πολύ δύσκολα μπορεί να ενταχθεί το ονειρικό στοιχείο και το υπερεαλιστικό στοιχείο στη σκηνή που είναι συγκεκριμένος χώρος. Εξέχουσα προσωπικότητα για τους υπερεαλιστές του Παρισιού, λόγω της κοσμοθεωρίας του, ήταν ο συγγραφέας Αλφρέντ Ζαρί, ο οποίος είχε πεθάνει το 1907. Μάλιστα, το πρώτο μέρος της τριλογίας του Ιμπιού, με τίτλο «Ιμπιού Τύρανος», που ανέβηκε το 1896 και σόκαρε το κοινό, εμπεριείχε τις βασικές αρχές του υπερεαλισμού, πολύ πριν αυτές εκφραστούν και τυπωθούν σε μανιφέστα. Το 1917, ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ παρουσιάζει το θεατρικό «Τα στήθη του Τηρεσία» με επεξηγηματικό υπότιτλο «Υπερρεαλιστικό δράμα». Χαρακτηριστικό της εποχής ήταν και η σύμπραξη καλλιτεχνών από όλες τις τέχνες, οι οποίοι όχι μόνο συνεργάζονταν, αλλά και αποτελούσαν δημιουργικές συντροφιές. Σταθμό στην ιστορία του υπερρεαλιστικού θεάτρου αποτελούν και δύο παραστάσεις των Αντωνέν Αρτό και Ροζέ Βιτράκ, «Τα μυστήρια του έρωτα» το 1927 και το «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» ένα χρόνο μετά. Από την ίδια του τη φύση, ο κινηματογράφος δεν μπορούσε παρά να είναι καλός αγωγός αποτύπωσης του υπερεαλιστικού ρεύματος. Σε αυτόν διοχέτευσαν πολλές από τις δημιουργικές τους ιδέες υπερεαλιστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου και από διαφορετικές εποχές. Οι πρώτες ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη Λουίς Μπουνιουέλ θεωρούνται χαρακτηριστικές του κινήματος. Ο Μπουνιουέλ είχε συνδεθεί φιλικά στη φοιτητική λέσχη της Μαδρίτης με τον Λόρκα και τον Νταλί και έτσι το σενάριο της περίφημης υπερεαλιστικής ταινίας «Ένας Ανταλουσιανός σκύλος» το έγραψε με τον Νταλί. Ο Λόρκα πάντα πίστευε ότι το σενάριο αφορούσε εκείνον, καθώς ήταν από την Ανταλουσία και η ταινία περιείχε αναφορές από τη φοιτητική του ζωή. Το 1980, ο Μπουνιουέλ περιέγραφε τον τρόπο συγγραφής του Ανταλουσιανού σκύλου ως εξής. Έπρεπε να σκαρφιστούμε την υπόθεση. Ο Νταλί μου είπε: «Χτες βράδυ ονειρεύτηκα κάτι μυρμήγκια να έχουν πλημμυρίσει τα χέρια μου. Κι εγώ. Βρε, κι εγώ ονειρεύτηκα ότι ξεράφιζα το μάτι κάποιου. Ιδού η ταινία, ας τη φτιάξουμε». Σε 6 μέρες είχαμε γράψει το σενάριο. Γράφαμε ό,τι εικόνες μας έρχονταν στο νου και απορρίπταμε οτιδήποτε είχε σχέση με την κουλτούρα ή την παιδεία. Ο Νταλί είχε αναλάβει να βρει ζωντανά μυρμήγκια για το γύρισμα και πολλά χρόνια μετά θυμόταν. Στο Παρίσι είναι εύκολο να βρει ζωγράφους. Υπάρχουν πάνω από 30.000. Αγελάδες 20.000. Ινστιτούτα Καλονής 300. Αλλά όχι μυρμήγκια. Ξόδεψα 200 φράγκα σε ταξί ψάχνοντας μάταια.
Ο Νταλή και ο Μπουνιουέλ έγραψαν και έπαιξαν στον Ανδαλουσιανό σκύλο το 1928 πριν έρθουν σε επαφή με τους υπερεαλιστές του Παρίσιου. Συνδέθηκαν μαζί τους ένα χρόνο μετά που ακολούθησε και η ταινία «Χρυσή εποχή» ως συνειδητή προσπάθεια υπερεαλιστικού κινηματογράφου. Τη χρηματοδότησε η μητέρα του σκηνοθέτη. Ο Μπουνιουέλ δεν σταμάτησε ποτέ να υπηρετεί το σουρεαλισμό με ταινίες όπως «Ο εξολοθρευτής Άγγελος», «Το φάντασμα της ελευθερίας», «Η διακριτική γοητεία της Βουρζουαζίας», «Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου» και άλλες. Χειμερινά στα φίλια. Της πήραν τα παιχνίδια και τον εραστή της. Έσκυψε λοιπόν το κεφάλι και παρολίγο να πεθάνει. Μα τα 13 ριζικά της, σαν τα 14 της χρόνια, εσπάθησαν την φευγαλαία συμφορά. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν έτρεξε να την προστατεύσει κατά των υπερπονδίων καρχαριών που την είχαν ήδη ματιάξει, όπως ματιάζει η μύγα ένα διαμάντι μια χώρα μαγεμένη. Κι έτσι ξεχάστηκε ανηλαιώς αυτή η ιστορία, όπως συμβαίνει κάθε φορά που ξεχνιέται από τον δασοφύλακα το αστροπελέκι του στο δάσος. Η Ψυκάμινος έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο δημοσιευμένο υπερεαλιστικό ποιητικό κείμενο στην Ελλάδα, το οποίο αντιπροσωπεύει την κατεξοχήν λυρική περίοδο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Στην Ελλάδα, όμως, πήρε μια ιδιόμορφη, θα λέει κανένας, πορεία, διότι πίσω από την ελληνική παράδοση υπήρχε το παράλογο της αρχαιότητας και ειδικά της τραγωδίας και τα μαγικά παραμύθια του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και επηρεάστηκε πάρα πολύ ο ελληνικός υπερεαλισμός από το παραμύθι, από την παράδοση και βέβαια από την αρχαία μυθολογία που είναι γεμάτη από τέρατα, από σφίγγες, από χήμερες, από μινόταυρους και όλα αυτά τα ζωόμορφα και μεικτά στοιχεία τα οποία παραπέμπουν βέβαια σε μια φαντασία καλπάζουσα. Η περίοδος του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα δεν ευνοούσε τα πρωτοποριακά ρεύματα. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί δημιουργοί και πνευματικοί άνθρωποι προσπαθούσαν να συνδέσουν τη χώρα με την ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Το 1944, ο Εγκονόπουλος συνθέτει και παρουσιάζει το ποίημα «Μπολιβάρ». Μέσα από τη μορφή του ελευθερωτή της Βολιβίας Σιμών Μπολιβάρ, ο ποιητής δίνει τη συμβολική υπέρβαση και το διαχρονικό πρότυπο του αγωνιζόμενου ανθρώπου, χωρίς περιορισμούς φυλής, χώρας ή εποχής. Σαν μιλάς, φοβεροί σεισμοί ρημάζουνε το παν από τις επιβλητικές ερημιές της Παταγωνίας μέχρι τα πολύχρωμα νησιά. Ηφαίστεια ξεπετιούνται στο Περού και ξερνάνε στα ουράνια την οργή τους, σιούνται τα χώματα παντού και τρίζουν τα εικονίσματα στην Καστοριά, τη σιωπηλή πόλη κοντά στη λίμνη. Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας. Άλλοι δύο Έλληνες σουρεαλιστές ήταν ο Νικόλαος Κάλλας και ο λιγότερο γνωστός Θεόδωρος Ντόρος, ο οποίος έχει γράψει μια μοναδική ποιητική συλλογή με τίτλο «Στου γλιτωμού το χάζι». Ο Νικόλαος Κάλλας ήταν Έλληνας ποιητής της Διασποράς και από τους πρώτους που χρησιμοποίησε ελεύθερο στίχο στη δεκαετία του 1930. Ο Ανδρέ Μπρετόν, μάλιστα, τον είχε χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο φωτεινά και πιο τολμηρά μυαλά της εποχής. Από τα σημαντικότερα κείμενα του σύγχρονου ελληνικού υπερεαλισμού είναι και το ποιητικό έργο του Νίκου Γκάτζου «Αμοργός». Ο Οδυσσέας Ελίτης γνώρισε και θαύμασε τους πρώτους υπερεαλιστές χωρίς να ενταχθεί στο ρεύμα. Αρκετά υπερεαλιστικά στοιχεία, ωστόσο, διακρίνονται στις δύο πρώτες ποιητικές του συλλογές «Προσανατολισμοί» και «Ήλιος ο πρώτος». Στη ζωγραφική, ο Νίκος Εγκονόπουλος ήταν ο αδιαμφισβήτητος εκπρόσωπος του υπερεαλισμού στην Ελλάδα. Στο έργο του «Ο ποιητής και η Μούσα» διαφαίνονται οι επιρροές του Ντεκήρικο, τον οποίο γνώριζε και θαύμαζε. Το 1938 ο Εγκονόπουλος αρχίζει τις δημιουργίες του, τις υπερεαλιστικές, και ένα χρόνο μετά εκθέτει 12 έργα, μεταξύ των οποίων και το άγαλμα «Πελιδνά σοβαδισμένο», στο σπίτι του Νίκου Κάλλας, στη γωνία Κριεζότου και Πανεπιστημίου.
Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο όθησε τον Νίκο Εγγονόπουλο να κλειστεί στο σπίτι του, να περιχαρακώσει την ύπαρξή του, τη δημιουργία του και ουσιαστικά ήταν απόν από τη γενικότερη κοινωνική ζωή. Θα εκθέσει 23 χρόνια αργότερα στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο το 1963. Ο Εγγονόπουλος επέλεγε θέματα κυρίως ανθρωποκεντρικά, από την αρχαία ελληνική μυθολογία, το Βυζάντιο και την παράδοση, και τα παρουσίαζε με τη δική του προωθημένη ματιά. Πολύ λίγοι Έλληνες καλλιτέχνες ενέταξαν υπερεαλιστικά στοιχεία σε μερικά έργα τους, αψηφώντας το πολεμικό κλίμα που επικρατούσε απέναντι στους υπερεαλιστές, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Γουναρόπουλος το 1933 με το έργο του «Ψάρι και άνθος». Επίσης, στοιχεία υπερεαλισμού υπάρχουν στα έργα του Θεσσαλονικού ζωγράφου Γιώργου Παραλή, καθώς και τη Σελέστ Πολυχρονιάδη, η οποία συνάντησε στο Παρίσι τους ιδρυτές του υπερεαλισμού και επηρεάστηκε από αυτούς. Από τους νεότερους Έλληνες εικαστικούς, αυτούς που ορίμασαν καλλιτεχνικά στην αρχή 1970, επηρεάστηκαν από το ίδιο ρεύμα ο Δημήτρης Γέρος και ο Σαράντης Καραβούλης. Στην Ελλάδα δύο ήταν οι σημαντικοί υπερεαλιστές συγγραφείς. Ο Σκαρύμπας, πολύ νωρίς, από την δεκαετία του 30, όπου προηγείται ακόμα και του Ιονέσκο, στον ήχο του Κόδωνος, παραδείγματος χάρη, και βεβαίως μεταπολεμικά ο Βασίλης Γιώγας, ο οποίος ουσιαστικά μετέφερε το υπερεαλιστικό ειδικό κλίμα της Βιενέζικης σχολής. Ο υπερεαλισμός, 8 δεκαετίες μετά την επίσημη θεμελίωσή του στο Παρίσι, σηματοδοτεί τη διαχρονική σημασία σε καλλιτεχνική έκφραση χωρίς γεωγραφικά όρια και περιορισμούς.